πάμε να συναντήσουμε. Θα συναντήσουμε τον κύριο Μανώλη Βουρνούς. Ναι. Είναι πρώην δήμαρχος στο νησί. Και αρχιτέκτονας. Και αρχιτέκτον και έχει πολύ καλή εικόνα για αυτή την έκθεση. Ο οποίος κατά κάποιο τρόπο εντός και εκτός εισαγωγικών δημιούργησε την συγκεκριμένη έκθεση. Είναι ο εμπνευστής. Να τον ευχαριστήσουμε θερμά και να τον καλησπερίσουμε στην Great TV. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Πολύ καλά εσείς, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, στο μοναστήρι του Αγίου Μινά, λοιπόν, δημιουργήθηκε αυτή η ξεχωριστή έκθεση. Σωστά, αλλά για να διορθώσω λίγο, επιτρέψτε μου αυτά τα οποία είπατε, ο εμπνευστής είναι ο σεβασμιότερος Μητροπολίτης της Κύου, ο κύριος Μάρκος. Γι' αυτό το λέω, εντάξει, είστε μετριόφρον, γνωρίζω την προσπάθειά σας. Αλλά όπως θέλετε, να το παρουσιάσουμε όπως θέλετε. Και επίσης δεν θα είχε δημιουργηθεί έκθεση αν δεν υπήρχε η πολύ γενναιόφρονη έτσι, χορηγία του κυρίου Θανάση και της κυρίας Μαρίνας Μαρτίνου, οι οποίοι υποστήριξαν έτσι, όλο αυτό το πράγμα. Εμείς, εγώ δηλαδή σαν αρχιτέκτονας μαζί με το γραφείο μου, αναλάβαμε την αποκατάσταση του κτηρίου και τη συγκρότηση έκθεσης μαζί με το μουσιολογικό της πρόγραμμα και όλο το σκεπτικό, αλλά υπό τις οδηγίες βέβαια του δεσπότη μας. Για την εθνική συνείδηση όλων, τι σημαίνει η διοργάνωση μιας τέτοιας έκθεσης? Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την αυτογνωσία πρώτα απ' όλα, για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε, για ποιο λόγο βρισκόμαστε εκεί και σήμερα εμείς οι ίδιοι ποιοι είμαστε. Ξέρετε, στον Άγιο Μινά, στο μοναστήρι του Αγίου Μινά, το οποίο είναι λίγο πιο έξω από την πόλη της Χίου, έτσι βλέπει όλο τον κάμπο της Χίου που ίσως κάποιοι να έχουν ακούσει, πρόκειται για ένα ιστορικό τόπο με πολύ ωραία αρχοντικά. Πάνω στον Άγιο Μινά, κατά το 1822, κατά τη διάρκεια της καταστροφής, τις πρώτες μέρες μάλιστα έτσι, του μεγάλου αυτού διωγμού, της μεγάλης σφαγής, ναι, είχαν καταφύγει άνθρωποι από 2-3 γειτονικά χωριά. Και είχαν μαζευτεί περίπου 3.000 άνθρωποι μέσα στο μοναστήρι, ελπίζοντας ότι εκεί θα είχαν άσυλο άμα χιόντες, έτσι, διότι οι χιώτες στην πραγματικότητα δεν είχαν ξεσηκωθεί ακριβώς εναντίον των Τούρκων, αλλά δεν υπήρχαν δηλαδή εμπόλεμοι πάνω στη Χίο τόσο πολύ. Και οι Τούρκοι βέβαια πολιόρκησαν αφού έσπαξαν τους πάντες μέσα στη χώρα και συνέχισαν τις σφαγές στον κάμπο, έφτασαν στο μοναστήρι, πολιόρκησαν για λίγο το μοναστήρι, έφεραν και κάποια πολυβόλα. Δεν ήταν οχυρό έτσι, το μοναστήρι, ναι, στα σοβαρά, είχε ένα τείχος. Μπήκαν μέσα, έσφαξαν χιλιάδες ανθρώπους από αυτούς. Άλλες φορές υπολογίζονται σε 2.000 εισφαγμένοι, άλλες λίγο λιγότεροι, άλλες περισσότεροι, και εξανδραπόδησαν τους υπόλοιπους, έτσι τους υποδούλωσαν. Έκαψαν κόσμο που ήταν μέσα στην εκκλησία, έκαψαν όσους είχαν κρυφτεί σε μια υπόγεια φουντάνα. Ήταν χιλιάδες τα θύματα και βρέθηκαν, έμειναν στον τόπο για πολλά πολλά χρόνια μετά, διότι δεν υπήρχε κανένας να τους θάψει, όχι μόνο αυτούς, αλλά σε όλα τα άλλα σημεία στη Χίο, στη Νέα Μονή, στα χωριά. Η Χίος, κατά ιστορικά αποδεδειγμένους υπολογισμούς, από 120.000 περίπου ανθρώπους, έμειναν λιγότεροι από 5.000 στο τέλος πάνω στο νησί, και οι υπόλοιποι γύρω στις 40 με 42.000 άνθρωποι θανατώθηκαν, μαρτύρησαν, και οι υπόλοιποι είτε διέφυγαν σε άλλα μέρη, είτε οι περισσότεροι κοντά στους 50.000 πήγαν σκλάβοι. Έτσι μιλάμε για ένα τραγικό γεγονός το οποίο διέλυσε κυριολεκτικά όλη την κοινωνία του νησιού. Δεν έμεινε κανένας. Εν τω μεταξύ, κύριε Βουρνούς, και η 11η Νοεμβρίου είναι για τους κατοίκους εκεί μια σημαντική ημέρα. Ναι, συνέπεσε μάλιστα να γίνουν τα εγγένεια εχθές, που είναι παραμονή της χάρης του Αγίου Μινά, ναι, και όπου είναι το μοναστήρι. Αλλά η 11η Νοεμβρίου είναι η μέρα της απελευθέρωσης της Χίου από τους Τούρκους. Το 1912, στις 11 Νοεμβρίου, έγινε η απόβαση του ελληνικού στρατού και μετά πλέον από ένα μήνα περίπου παραδόθηκαν και οι τελευταίες δυνάμεις των Τούρκων. Σήμερα εμείς, κάθε 11η Νοεμβρίου, είναι για μας η μέρα της γιορτής, έτσι. Η εθνική γιορτή είναι για μας, γίνεται παρέλαση, δοξολογία ασφαλώς. Βέβαια, για όλη την Ελλάδα, όχι μόνο Δίκτορες, για ναι. Να πούμε και ένα άλλο, ότι εκτός από το μοναστήρι του Αγίου Μινά, το οποίο είναι από τα επιφανέστερα πάνω στο νησί, ναι, και η Μητρόπολη της Χίου, έτσι, στην πόλη της Χίου, είναι τιμάται στο όνομα των Αγίων Μινά, Βίκτορος και Βικεντίου. Είναι τρεις οι μεγαλομάρτυρες. Α, μάλιστα. Και μάλιστα εμείς εδώ τη λέμε οι Άγιοι Βίκτορες, έτσι. Και είναι πολύ διαδεδομένο το όνομα Βίκτορας στη Χίο. Μινάς δεν είναι τόσο πολύ διαδεδομένο.
Υπάρχει αρκετά στην περιοχή γύρω από το μοναστήρι του Αγίου Μινά, αλλά σε όλη τη Χίο το όνομα Βίκτορας, παρότι σπάνιο για την υπόλοιπη Ελλάδα ίσως. Είναι αρκετή αυτή. Στοιχείο δεν είναι πάρα πολύ διαδεδομένο, αλλά είναι συχνό. Δεν είναι κάτι το σπανιότατο, ας πούμε, που θα το πει σε κάποιον και θα πει πώς σε λένε Βίκτορα και να ρωτήσει τι πράγμα. Κάτι το οποίο μπορεί σε κάποια μέρη να ακούγεται λίγο περίεργο. Μάλιστα. Ναι. Κύριε Βουρνούς, να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Να ευχηθούμε και του χρόνου με υγεία. Και, εγώ να και με το καλό να τα ξαναπούμε. Και μακάρι να έρθουν αρκετοί να επισκεφθούν και τους Άγιους Βίκτορες και το μοναστήρι και το μικρό, τη μικρή αυτή έκθεση για τις σφαγές της Χίου. Εννοείται, βέβαια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.